ένας από τους επίσης καθήλυνα αρμόδιους να μας μιλήσει για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Άρης, έχοντας ολοκληρώσει πλέον και το πρώτο στάδιο στα 3-5 πηγάδια και το δεύτερο με τα πρώτα φιλικά στην Ολλανδία. Είναι ο στενός συνεργάτης του Πάκου Ερέρα, ο Απόστολος Τριζής. Κότς, καλησπέρα. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Είσαι καλά? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Βρήκατε την ευκαιρία για λίγη ξεκούραση πλέον, για μια αποφόρτιση έστω και για μια μισή μέρα, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μετά από 11 μέρες περίπου στην Ολλανδία. Εντάξει, συνήθως έτσι γίνεται μετά την προετοιμασία, γιατί ήταν και το δεύτερο στάδιο. Είχαμε πάει άλλες 12 μέρες επάνω στο βουνό στην Άουσα. Συνήθως έτσι γίνεται, ο προπονητής δίνει ρεπό μία-δύο μέρες και τα παιδιά να φύγουν λίγο από το μυαλό τους, από την προπόνηση και από τα παιχνίδια, και να γυρίσουν μετά έτοιμοι για το επόμενο στάδιο, που είναι και το τελικό στάδιο στην ουσία. Ξέρετε, έχει δημιουργηθεί ένας, ας με επιτραπεί η έκφραση, ντόρος από το γεγονός ότι ο Άρης κέρδισε στα 3 από τα 4 φιλικά του άλλου, του κέρδισε τα πέναλτι στη διαδικασία, το πρώτο με την Μπίρσοτ, δεν δέχτηκε γκολ, και επειδή δεν υπήρχε, ξέρετε, και η εικόνα που πλέον έχει μπει στη ζωή μας πάρα πολύ έντονα, και ήταν λίγο περίεργο αυτό, έχει προκαλέσει έναν ντόρο στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα στην Ελλάδα, την ποδοσφαιρική Ελλάδα, για το τι ακριβώς είναι αυτό που φτιάχνει ο Πάκου Ερέρα. Η δική σας άποψη ποια είναι, έχοντας πλέον παρακολουθήσει πάρα πολλές προπονήσεις και τα 4 φιλικά τα πρώτα? Εντάξει, τώρα όσον αφορά αυτό για τις νίκες, σίγουρα στα φιλικά παιχνίδια, και όλοι οι προπονητές το λένε, ότι δεν έχουν και τόσο πολύ σημασία τα αποτελέσματα. Πιο πολύ σημασία έχει ο προπονητής να δει την ομάδα και να εντοπίσει τα σημεία τα οποία δεν είναι ευχαριστημένος, για να μπορέσει να τα δουλέψει, για να τα διορθώσει. Όμως από την άλλη μεριά, οι νίκες, έστω και στα φιλικά παιχνίδια, είναι πολύ σημαντικές, γιατί οι ποδοσφαιριστές αποκτάνε νοοτροπία νικητή. Και τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, όσο πιο πολύ κερδίζεις, όσο κερδίζεις, τόσο πιο πολύ θέλεις να κερδίσεις. Ναι. Είναι και θέμα συνήθειας. Ναι. Είναι πολύ καλό να συνδυάζεται η καλή εμφάνιση με την νίκη, έστω και αν είναι σε φιλικό παιχνίδι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι εμφανίσεις μας και τα 4 παιχνίδια ήταν θετικές. Το ότι δεν δέχτηκε πολύ η ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα σημεία που δούλεψε πάρα πολύ ο προπονητής μας. Έχει επικεντρωθεί, και ως συνήθως όλοι οι προπονητές από εκεί ξεκινάνε, έχει επικεντρωθεί στο κομμάτι της άμυνας. Ήμασταν αποτελεσματικοί σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, γίνανε φάιστα από... Όχι ότι δεν γίνανε λάθη, γίνανε λάθη. Καλά. Τα οποία τα έχει εντοπίσει ο κ. Σπάκο. Από εκεί και πέρα, στις επόμενες προπονήσεις, σίγουρα θα προσπαθήσει να διορθώσει αυτά που είδε που δεν τον αρέσανε, αλλά και να κάνει και ένα βήμα παραπάνω, να ετοιμάσει την ομάδα όσον αφορά και για το επιθετικό κομμάτι. Ξέρετε, κύριε Τριζή, οποιοσδήποτε άλλος προπονητής, ή εν πάση περιπτώσει η πλειοψηφία των προπονητών, μετά από 4 θετικές εμφανίσεις και νίκες στα φιλικά στο εξωτερικό, με ομάδες οι οποίες, εντάξει, δεν είναι ούτε Αϊτχόβεν ούτε Άγιαξ, αλλά είναι καλές ομάδες στην Ολλανδία και έτοιμες, διότι αυτή την εβδομάδα ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στην Eredivisie στην Ολλανδία, θα θριαβολογούσε ενδεχομένως και θα προσπαθούσε να καρποθεί αυτά τα αποτελέσματα. Ο Πάκου Ερέρα όμως, και αυτό θέλω να επισημάνουμε και να μου κάνετε και εσείς ένα σχόλιο, είπε ο άνθρωπος αμέσως μετά το τελευταίο φιλικό με τη Βίλεμ και απαρίθμησε 4 αγωνιστικές ανορθογραφίες της ομάδας. Της είπε 1, 2, 3, 4, αυτά δεν μου άρεσαν, αυτά πρέπει να διορθώσουμε, και δεν στάθηκε καθόλου στα θετικά. Όχι, ο coach δεν είναι από τους ανθρώπους που, επειδή θα κερδίσουμε ένα παιχνίδι, θα αρχίσει να λέει μπράβο. Μπορεί να πει τον μπράβο στη στιγμή, έτσι, στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι, και το λέει, εννοείται ότι το λέει. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, το μυαλό του, ακριβώς το επόμενο λεπτό, είναι πώς θα μπορέσει να διορθώσει αυτά τα άσχημα που είδε μέσα στο παιχνίδι και δεν τον αρέσαν. Mm-hmm. Γι' αυτό και σας είπε στο τελευταίο το παιχνίδι αυτά τα 4 τα σημεία, τα οποία βέβαια είναι σίγουρο ότι στις επόμενες προπονήσεις, και πιστεύω αρχίζει διανομής από αύριο, θα αρχίζει να διορθώνει τα λάθη και αυτή τη συμπεριφορά την αγωνιστική που δεν τον άρεσε. Mm-hmm. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος θα θριαβολογήσει, είναι χαμηλών τον μίστερ. Και στο μυαλό του είναι πάντα πώς θα κοιτάξει να βελτιώσει την ομάδα ακόμα περισσότερο. Δεν είναι, κύριε Τριζή, και λίγο φυσιολογικό η ομάδα να έχει κάποια θεματάκια από τη μέση και μπροστά, όπως τα επισήμανε και ο προπονητής, γιατί εκεί ως επιτοπλίστων έχουν έρθει όλοι οι καινούργοι παίκτες? Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω
τους παίκτες πέρα για αυτή τη στιγμή το ρόστερ, από τη μέση και μπροστά, στον άξονα, στα πλάγια της επίθεσης, είναι όλα νέα πρόσωπα. Και είναι λογικό να μην υπάρχει μια σύνδεση και μια χημεία. Κοιτάξτε, στα περισσότερα παιχνίδια ο Μίστερ είχε στο αμυντικό κομμάτι είχε σχεδόν την ίδια ομάδα. Από εκεί και πέρα, και στο επιθετικό κομμάτι αυτό που λέτε, αλλά εγώ θα πω και στο αμυντικό κομμάτι. Υπάρχουν πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Να πω ένα παράδειγμα, ότι ο Μπάσα ήρθε στην ομάδα 2 μέρες πριν φύγουμε στην Ολλανδία. Ναι. Έκανε 2 μέρες προπόνηση στο Πανόραμα. Ο Βέλες ήρθε κατευθείαν στην Ολλανδία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται μαζί 1 μήνα ακριβώς. Κάποιοι ποδοσφαιριστές βρίσκονται λιγότερο χρονικό διάστημα. Ο τελευταίος που ήρθε είναι ο Βέλες, ο οποίος είναι μαζί μας 12-13 μέρες. Στην ουσία είναι μια καινούργια ομάδα. Είναι διάφορες εθνικότητες. Είναι από τους ποδοσφαιριστές από την Ισπανία, είναι από την Αργεντινή, είναι από την Πορτογαλία. Είναι οι Έλληνες οι ποδοσφαιριστές. Όλοι αυτοί για να μπορέσουν να γνωρίσουν ένα τον άλλο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το θέμα δεν είναι μόνο το επιθετικό κομμάτι ότι είναι καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Είναι ακόμα και το αμυντικό κομμάτι. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει, να γίνει η δουλειά αυτή που προσπαθεί να κάνει ο προπονητής μας και από εκεί και πέρα και οι ποδοσφαιριστές να βοηθήσουν με τη συνδρομή τους, να γίνει μια χημεία καλή, να γνωριστούν ένα με τον άλλο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ομάδα. Δεν είναι μόνο το επιθετικό κομμάτι. Λέτε, εγώ θα πω ότι είναι και το αμυντικό κομμάτι. Είναι στο σύνολο η ομάδα. Ναι. Και είναι και πολύ σημαντική η προσθήκη από αύριο στις προπονήσεις, όταν θα επιστρέψει η ομάδα στο γήπεδο, και του Χαμζά Γιουνές, γιατί μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό κομβικό παίκτη, τον οποίο περιμένετε και εσείς να δείτε, φαντάζομαι, σε τι κατάσταση είναι και πώς θα κουμπώσει γενικά με την υπόλοιπη ομάδα. Εννοείται, τον περιμένουμε και εμείς, αύριο θα είναι παρόν κανονικά. Είναι αυτό που σας είπα πριν, είναι, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής έρχεται, είναι 1 μήνα μετά τους υπόλοιπους, σίγουρα θα βρίσκεται πιο πίσω σε θέμα προπονήσεων, σίγουρα θα χρειαστεί και αυτός χρόνο προσαρμογής για να μάθει και το τι ζητάει ο προπονητής, αλλά να μάθει και τους συμπαίκτες του. Αυτό βέβαια είναι κάτι που δυσκολεύει τη δουλειά του προπονητή, ναι. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να είμαστε στις 25 του μηνός έτοιμη ομάδα. Mm-hmm. Μιλήσατε πριν από λίγο, κύριε Τερζή, για πολλές εθνικότητες, για διαφορετικούς χαρακτήρες σίγουρα. Δεν ξέρω αν και εσείς αισθάνεστε το ίδιο, αλλά εμείς που ήμασταν κοντά στην ομάδα από την πρώτη στιγμή και στην Νάουσα, αλλά και τώρα στην Ολλανδία που έχει σχεδόν σχηματοποιηθεί το ρόστερ, διαπιστώσαμε, δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος, ένα πολύ δεμένο γκρουπ. Δηλαδή, ο τρόπος που συμπεριφέρονται, ακόμη και αυτά τα τραγούδια, τα συνθήματα σε εκείνη την ωραία βραδιά στην Πρέντα, όταν ο ομογενής επιχειρηματίας ο κ. Παπαδόπουλος έκανε το τραπέζι στην ομάδα, είδαμε ότι υπάρχει, δεν ξέρω αυτή η τετριμένη φράση, αλλά ένα καλό κλίμα ήδη μέσα στα αποδυτήρια. Το κλίμα είναι πολύ καλό από την πρώτη μέρα, μπορώ να πω, και σε αυτό βοηθήσανε πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, ναι. Που δεχτήκανε τα καινούργια τα παιδιά του ξένους, τα δεχτήκανε σαν να τους ξέρανε και από χθες. Να το πω έτσι, να το καταλάβετε. Ναι. Από την Νάουσα, έτσι ακριβώς είναι, από την Νάουσα, και ολοκληρώθηκε αυτό το καλό το κλίμα στην Ολλανδία επάνω, και ειδικά σε αυτό το βράδυ που λέτε, που πήγαμε σε εκείνο το μαγαζί που μας είχε ο Έλληνας ομογενής στο τραπέζι. Mm. Ακουστήκαν τα συνθήματα, αυτό βέβαια ενώνει ακόμα περισσότερο την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές. Υπήρχαν τα παιδιά, οι ξένοι, οι οποίοι δεν ξέρανε τα λόγια του τραγούδι που λέγαμε εμείς. Το φτάμαθε ο Νασλίδης. Αυτός ήταν ο πρώτος που... χτυπούσανε παλαμάκια, χτυπούσανε το τραπέζι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι τα παιδιά, έτσι. Και εμείς το βλέπουμε, και εσείς το είδατε που ήσταν. Και εμείς το βλέπουμε ακόμα παραπάνω και μετά το παιχνίδια, μέσα στα αποδυτήρια. Όταν τελειώνει το παιχνίδι και είναι και τα παιδιά χαρούμενα από το αποτέλεσμα, ίσως από την εμφάνιση, την καλή του νίκη, πώς αγκαλιάζονται, πώς συμπεριφέρονται μέσα. Είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι για μια ομάδα είναι το α και το ω. Από εκεί ξεκινάς και μετά χτίζεις τα υπόλοιπα. Ναι, σωστά. Επειδή ζείτε καθημερινά εδώ και πολύ καιρό, και πριν ακόμη ξεκινήσει η προετοιμασία, ήσασταν ο συνδετικός κρίκος, αν θέλετε, του προπονητή με όλη την υπόλοιπη ομάδα. Τον ζείτε δηλαδή και τον γνωρίζετε πλέον πάρα πολύ καλά. Αν σας ζητούσα να μου σκιαγραφίσετε λίγο το προφίλ του Πάκου Ερέρα ως ανθρώπου και ως προπονητή, τι θα λέγατε? Εντάξει, ο Πάκου σαν άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Είναι ευγενικός. Δεν είναι επειδή ήταν στην Ισπανία και ήταν όνομα και έχει δουλέψει σε μεγάλες ομάδες στην Πρεμιέρα Ντιβιζιόν και στην Τσεκούντα. Να πεις ότι θα το παίξει με ύφος. Ο άνθρωπος είναι πολύ απλός, συμπεριφέρεται όλους πάρα πολύ καλά.
είτε είναι συνεργάτης του, είτε είναι φροντιστής, είτε είναι μασέρ, είτε είναι γιατρός, είτε οτιδήποτε, δεν ξεχωρίζει. Ναι. Είναι φανταστικός άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, σαν προπονητής, προσπαθεί από την πρώτη μέρα να περάσει τα δικά του τα στοιχεία και τα δικά του τα θέλω στην ομάδα. Φαίνονται ήδη κάποια πράγματα. Φαίνονται όσον αφορά την κυκλοφορία, όσον αφορά το γρήγορο παιχνίδι που θέλει να κάνει ή την πίεση σε κάποιες στιγμές που έχουν γίνει ψηλά. Και αυτό σίγουρα θα ήθελε να είχε τα παιδιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα μαζί του. Για παράδειγμα που λέμε τώρα για τον Γιουνές, ο οποίος θα είναι αύριο στην προπόνηση. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως είναι υπομονετικός, είναι σχολαστικός. Πιστεύω ότι ο Πάτος θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Mm-hmm. Βλέπω ότι τα παιδιά τον σέβονται απεριόριστα, τον mm-hmm. ακούνε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Αν σε 20 μέρες ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ο Άρης θα είναι έτοιμος, κύριε Τρίζη, γιατί μιλάμε για μια αρκετά καινούργια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα και με παίκτες ακόμη να μπαίνουν στο ρόστερ. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε και κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι. Σίγουρα δεν θα είμαστε στη στιγμή που θα θέλαμε. Ναι. Από τη στιγμή που έρχονται συνέχεια καινούργια παιδιά στην ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα η προσπάθεια δικιά μας θα γίνει και γίνεται ήδη η προσπάθεια. Για να πω ότι θα είμαστε 100% έτοιμοι στις 25 Αυγούστου, θεωρώ ότι δεν θα είμαστε. Ναι. Έτσι, λόγω των συγκυριών, λόγω ότι τα παιδιά δεν ήταν από την πρώτη μέρα, το ρόστερ δεν ήταν δηλαδή ολοκληρωμένο, το ρόστερ συμπληρωνότανε. Αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ναι. Φαντάζομαι και εσείς ανυπομονείτε για το πρώτο παιχνίδι ενώπιον του κοινού, ενώπιον των φίλων της ομάδας του Άρη, την 5η στις 9 κόντρα στη Λάρισα. Υπάρχει και αυτή, ξέρετε, η περιέργεια πλέον για τον κόσμο να δει την ομάδα. Έχει ακούσει ότι πήγε καλά σε αυτά τα 4 φιλικά. Φαντάζομαι ότι και εσείς και όλοι μέσα στην ομάδα στους κόλπους ανυπομονείτε για το παιχνίδι της 5ης. Σίγουρα όλοι ανυπομονούμε αυτό το παιχνίδι, αυτό της 5ης. Αλλά και ο κόσμος για να δει τα καινούργια τα παιδιά, τα καινούργια αποκτήματα, να δει και την ομάδα. Άκουσε και διάβασε αυτά τις καλές εμφανίσεις που έκανε η ομάδα στην Ολλανδία. Από εκεί και πέρα για μένα όμως είναι το πιο σημαντικό οι ποδοσφαιριστές, οι καινούργοι που έχουν έρθει στην ομάδα, οι ξένοι, να καταλάβουν που ήρθαν. Ναι. Να ζήσουν την ατμόσφαιρα. Οι περισσότεροι βέβαια έχουν δει τα βιντεάκια, ναι, την κερκίδα, τον κόσμο, πώς ανταποκρίνεται στο γήπεδο μας, στην έδρα μας μέσα. Αλλά πιστεύω ότι άλλο είναι να το βλέπεις στο βίντεο και άλλο είναι να το ζεις στην πραγματικότητα. Να καταλάβουν σε ποια ομάδα ήρθανε, τι σύλλογος είναι ο Άρης, τι κόσμο έχει, τι οπαθούς έχει. Να καταλάβουν δηλαδή το μέγεθος. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι κλείνοντας, εκτός από το ότι ανυπομονείτε να παίξετε ενώπιον του κοινού σας, νομίζω ότι ανυπομονείτε να μπείτε και στο ρίσιο, γιατί από τις εικόνες που βλέπουμε έχετε κι εσείς μια περιέργεια να δείτε τι έχει γίνει εκεί πέρα, αυτή η κοσμογονία που αναμένετε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω πώς ήταν πριν, δεν το είχαμε, ναι, το αθλητικό κέντρο. Απλά στέκομαι σε αυτά που μου λέγανε τα παιδιά, έτσι και παλιά. Να καθίσετε δίπλα στον Κολτσίδα όταν θα μπαίνετε πρώτη φορά για να σας μεταφέρει τις εντυπώσεις του. Απλά από αυτά που μαθαίνουμε και ακούμε, ότι θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα αθλητικά κέντρα που υπάρχουν. Ναι. Ευχόμαστε να είναι έτσι και να είναι λειτουργικό για να μπορεί να βγαίνει η δουλειά καλύτερα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, υγεία να υπάρχει για όλους, ναι, ναι, για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ έτσι που μας διαθέσατε σήμερα στο ρεπό σας λίγο χρόνο για να μας μιλήσετε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τριζή. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Αρένα 89,4.